Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Πολιτικές αλλά και δικαστικές αντιδράσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι εξελίξεις στην υπόθεση Νοβάρτης. Οι καταγγελίες του πρώην προστατευόμενου μάρτυρα για πιέσεις και η αντιπαράθεση του Παύλου Πολάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Στην κόντρα ενεπλάκει και το Μέγαρο Μαξίμου, που απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και την Πειραιώς, αφήνοντας υπόνοιες ακόμη και για συνέργεια στην απόπειρα διαφυγής του Νίκου Μανιαδάκη. Σκληρή ήταν η απάντηση Γεωργιάδη, ενώ η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για δημιουργία παραδικαστικού κυκλώματος από το Μέγαρο Μαξίμου. Η υπόθεση Νοβάρτης με τον προστατευόμενο μάρτυρα που έγινε κατηγορούμενος, καταγγέλλοντας παράλληλα πιέσεις για να κατονομάσει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και η αντιπαράθεση του Παύλου Πολάκη με τους λειτουργούς της δικαιοσύνης μετά από συγκεκριμένες αναρτήσεις του, πυροδοτούν εντάσεις και κατέρωθεν βολές, ανεβάζοντας παράλληλα και την πολιτική αντιπαράθεση στα ύψη. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η κόντρα για την υπόθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος με επιθετικό ύφος και βαρύς χαρακτηρισμούς κατηγόρησε τον κύριο Γεωργιάδη ότι κατονόμασε τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες με πειρά και στα μέσα ενημέρωσης. Όταν εγώ δημοσιεύω φωτογραφία του Μανιαδάκη, αφού έχει πει ο δικηγόρος του πως είναι πρώην προστατευόμενος μάρτυρας, είμαι ένοχος για εσχάτη προδοσία κατά του πολιτεύματος. Όταν ο Γεωργιάδης αναφέρει τα ονόματα των άλλων δύο προστατευόμενων μαρτύρων που δεν τους ξέρει κανείς, τότε για τα ΜΜΕ της απείλας είναι απλώς πέμπτη. Ακουλαμόγιο της ακροδεξίας. Χάλασε το σχέδιο για Χριστοφοράκο νούμερο 2, χάλασε η κάλυψη που σας προσέφερε. Καλά κάνεις και τρέμεις, καλά κάνεις σαν ζουρλός. Την ανάρτηση αυτή δεν άφησε ασχολίαστη ο Άδωνης Γεωργιάδης, που απάντησε μέσω Twitter χαρακτηρίζοντας τον κύριο Πολάκη ψεύτη. Φυσικά και γνωρίζω πλέον ποιοι είναι οι άλλοι δύο, όπως άπαντες οι ασχολούμενοι με το θέμα τους γνωρίζουν, αφού η εισαγγελία απέτυχε να προστατεύσει την ανωνυμία τους από ανικανότητα, αλλά ποτέ δημοσίως δεν είπα το όνομά τους και προκαλώ να ανεβάσει ηχητικό που τα λέω ο ψεύτης. Το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού σχολίασε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης τις τελευταίες μέρες, αναφέροντας συγκεκριμένες συνεντεύξεις του, αυτό αποκαλύπτεται και γεννά κρίσιμα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει εκείνος και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, εφόσον γνώριζε τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων, όπως ο ίδιος είπε, άρα και του κυρίου Μανιαδάκη, αντί να κρατάει αποστάσεις τη στιγμή που και ο ίδιος είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση, επεδίωκε επαφές και συναντούσε τον προστατευόμενο μάρτυρα, που τον είχε μάλιστα κατηγορήσει ότι χρηματίζονταν, εφόσον αποκάλυψε ότι συναντούσε συχνά τον κύριο Μανιαδάκη, παρότι βρίσκονταν σε καθεστώς προστασίας, οφείλει τώρα να αποκαλύψει και το περιεχόμενο των συνομιλιών τους. Τι ακριβώς του ζητούσε, τι ακριβώς συζητούσε μαζί του. Και τέλος, να πει ξεκάθαρα ο κύριος Γεωργιάδης εάν κατά τις συνομιλίες αυτές είχε λάβει γνώση ή αν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμμετείχε στο σχεδιασμό της απόπειρας διαφυγής του κυρίου Μανιαδάκη από τη χώρα. Αν δηλαδή γνώριζε ή συμμετείχε στην προσπάθεια του διοκόμενου για δωροδοκία να γίνει νέος Χριστοφοράκος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε ότι αν και υποψιαζόταν ότι ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο Γιάννης Αναστασίου, δεν μπορούσε να το ξέρει με βεβαιότητα, ενώ και ο ίδιος τον διαβεβαίωνε ότι δεν είναι και του μετέφερε διαρκώς κινήσεις εκβιασμού εναντίον του για να καταθέσει ψέματα ως εμπειρογνώμων και να τον εμπλέξει σε ένα σκάνδαλο που δεν τον αγγίζει. Στον δε προστατευόμενο μάρτυρα Γιάννη Αναστασίου, ο κ. Γεωργιάδης έχει υποβάλει ήδη μήνυση. Είναι κουραστικό να αναπαράγει το Μαξίμου καθανοησία του Κώστα Βαξεβάνη και φυσικά δεν έχω να κρύψω απολύτως τίποτα. Όχι, δεν εγνώριζα ότι σκόπευε να φύγει ο κ. Μανιαδάκης. Κατά τα λοιπά, εύχομαι κουράγιο σε όσους θα πάνε φυλακή για τη σκευωρία. Η σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές φιάσκο. Οι κουκούλες έπεσαν. Και το μόνο που φανερώθηκε είναι η απαράδεκτη χειραγώγηση συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών από ένα επικίνδυνο παρακράτος. Ο κύριος Τσίπρας είναι πια μόνος του, απέναντι σε όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, και οφείλει να απολογηθεί για τη θεσμική εκτροπή που του καταλογίζει ακόμη και η Ένωση Δικαστών. Οι εκλογές που έρχονται δεν αφορούν μόνο τα εθνικά θέματα και την οικονομία, αλλά την ποιότητα της δημοκρατίας μας και το κράτος δικαίου που η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει. Την ίδια στιγμή, λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης ρίχνουν και οι χειρισμοί του Παύλου Πολάκη, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Κάτι που προκαλεί αμηχανία και στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν θέλετε, διακυβεύουν την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος αυτές οι ενέργειες. Η δικαιοσύνη λειτουργεί, είναι προπύργιο της δημοκρατίας και αλίμονό μας. Εάν καταρρεύσει η δικαιοσύνη, να ξέρετε ότι δεν θα έχουμε δημοκρατία. Αντιδράσεις προκάλεσαν και οι καταγγελίες κατηγορίες για τους χειρισμούς της Ελένης του Λουπάκη στην υπόθεση. Ο εποπτεύων τους εισαγγελείς διαφθοράς αντισαγγελέας του Λουπάκη να τους καλέσει και να ζητήσει εξηγήσεις. Μάλιστα. Οι εξηγήσεις αυτές, εφόσον είναι εξηγήσεις που απαντούν σε όλα αυτά τα ερωτηματικά,
να βρει την δυνατότητα η εισαγγελία του Ορουπάγου να γνωστοποιηθούν στην κοινή γνώμη. Για σαφείς παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη με ευθύνη και του ίδιου του Πρωθυπουργού μιλάει η αντιπολίτευση. Και όχι μόνο παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ νομίζει ότι πέραν της χειραγώγησης μπορεί να υποδεικνύει και το έργο των, των εισαγγελικών λειτουργών. Να αντισταθούμε στη θεσμική επιτροπή που συστηματικά επιχειρείται από αυτήν την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο ο κύριος Πολάκης. Αν κάτι τώρα πρέπει να ερευνηθεί, ήταν ποιος είχε λόγο να στηρίξει μια απομάκρυνση του συγκεκριμένου μάρτυρα από τη χώρα. Αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να το δούμε με προσοχή. Η Φοφγεννηματά είχε συνάντηση με αφορμή τις εξελίξεις με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, τονίζοντας ότι υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας στον τόπο. Υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας στον τόπο. Δυστυχώς, οι μεθοδεύσεις εντείνονται με ενέργειες που παραπέμπουν σε παρακράτος. Οι επιθέσεις που γίνονται με την κάλυψη και καθοδήγηση του ίδιου του Πρωθυπουργού κατά δικαστικών λειτουργών διευκολύνουν και το έργο της δεξιάς συνιστόσασης κυβέρνησης που εκτελεί το σχέδιο άλωσης της δικαιοσύνης. Είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία που δεν εξυπηρετούνται με αυτές τις μεθοδεύσεις και την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Θα συγκρουστούμε ανοιχτά με όλους τους εκφραστές της θεσμικής εκτροπής. Οι καταγγελίες της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τον Παύλο Πολάκη προκάλεσαν δημοσίευμα και στους New York Times, που έγραψαν ότι οι Έλληνες δικαστές κατηγορούν την κυβέρνηση για παρεμβάσεις εν ώψη εκλογών. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Γιάννη Στρατάκη και τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλησπέρα. Και από όλη την οικονομία της υπόθεσης, Γιάννη, το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί τέτοιο φιάσκο, γιατί τέτοια προχειρότητα, γιατί τόσα πολλά κενά και γιατί για ένα παγκόσμιο σκάνδαλο, όπως είναι αυτό της Νοβάρτης, το οποίο ερευνάται σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, στην Ελλάδα κατέληξε να αποτελεί σκάνδαλο δίωξης πολιτικών αντιπάλων. Παρότι θέλω να αποφύγω να γίνω σκληρός, κινδυνεύει να μετατραπεί σε φιάσκο, γιατί απλά βλέπουμε ταύτιση θεσμικών παραγόντων με κομματικούς οργανισμούς, με κόμματα. Είναι πολύ απλό. Γιατί εδώ αντί να συζητάμε για έναν τύπο, ο οποίος έχει πάει μόνος στους αρχές και δηλώνει έτοιμος, μισό λεπτάκι, να καταθέσει και εξασφαλίζει ένα καθεστώς προστατευόμενο μάρτυρα, έρχεται στη συνέχεια, εντοπίζονται κάποιοι λογαριασμοί, τεράστια ποσά, τα οποία ως εργαζόμενος εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να τα συμπληρώσω στα δε και δυο ζωές να είχα, πληρώνει ένα πρόστιμο στο ΣΔΟΕ, αδειάζει το σπίτι του, την οικοσκευή του, τη στέλνει στην Ισπανία και συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο, έτσι, την ώρα που έχει ετοιμαστεί για να φύγει. Αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις. Μισό λεπτάκι. Θα δούμε το άλλο. Αντί λοιπόν να μιλάμε για έναν μάρτυρα, ο οποίος ετοιμάζεται να την κοπανίσει, έχει στείλει τα επιπλά του πίσω, δεν ενημερώνει τις αρχές όσο όφιλε να τις ενημερώσει και τώρα γυρνά στα κανάλια και δίθεν τάχα μου καταγγέλει, θα πρέπει να διερωτηθούμε πραγματικά ποια είναι η ουσία της υπόθεσης. Εσένα δεν σου προξενεί καμία εντύπωση. Όχι, μου προξενεί πολύ γιατί, μεγάλη εντύπωση. Γιατί αυτός ο μάρτυρας, ο οποίος από το 2017... Και συνομιλεί και με πολιτικά πρόσωπα. Άσε με να ολοκληρώσω. Από το 2017 είχε κατονομαστεί από άλλο κουκουλοφόρο μάρτυρα για 50.000 ευρώ. Μπήκε σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Ενώ απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά από τον νόμο. Και στη συνέχεια, αφού εκτέλεσε το συμβόλαιο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος μάρτυρος, αποχαρακτηρίστηκε και τώρα ξαφνικά από αξιόπιστος μάρτυρας για να στοιχειοθετηθεί το μεγαλύτερο αποσυστάσεως ελληνικού κράτους σκάνδαλο έχει γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Λαμόγιο και ο άνθρωπος ο οποίος δεν εξυπηρέτησε τελικά την στόχευση. Με μια διαφορά. Καταγγέλλοντας δε και όντας ο δεύτερος που καταγγέλει, και μην το ξεχνούμε αυτό μετά την κυρία Ράικου, ότι κάποιος τον πίεσε να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, ακούστε. Αυτό δεν σε προβληματίζει. Αυτοί που προχθές ήταν γιατί όταν βάζουμε τους προβληματισμούς στο τραπέζι, να τους κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Όχι, να βάλουμε εγώ με την αλήθεια. Όλη λοιπόν, την αλληλουχία δεν... των Μπράβο. Ερωτημάτων. Θα τη βάλουμε αυτό δύο λέξεις. Να τη βάλουμε. Ο χθεσινός αναξιόπιστος μάρτυρα, κολλητός, μετά αναξιόπιστος μάρτυρας και τώρα πάλι αγαπηθήκανε. Λοιπόν, ακούστε. Εδώ πέρα πρέπει να καταλήξουμε σε αυτή τη χώρα να δούμε ποιοι λειτουργούν. Αυτό τώρα περιγράφει και... τη σχέση Μανιαδάκη με την κυβέρνηση. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Πώς κάνετε. Ουδέποτε είχε σχέση ο Μανιαδάκης με την κυβέρνηση. Ήρωα δεν τον λέγανε. Πράσινους και μπλε κόκκους αναζητήσετε στο περιβάλλον. Ήρωα δεν τον είπανε. Ποιος τον είπε ήρωα. Η
ήρωα. Ποιος τον είπε ήρωα. Ποιος τον είπε ήρωα. Κύριος Τσίπρας. Μίλησε για τους μάρτυρες. Μάρτυρες. Ακούστε να δείτε κάτι. Ο Ιωάννης Αναστασίου. Τις επόμενες μέρες έχουμε να ακούσουμε πολλά. Έχουμε να ακούσουμε πολλά. Και ενδεχομένως να ξαναγυρίσουμε στην εποχή της κασέτας. Ξέρεις πόσα πολύ βαρέθηκα να ακούω τις απειλές της κάθε της διάχυσης ενός ρεπορτάζ. Ότι θα ακούσουμε πολλά, θα έχουμε αποκαλύψεις και θα δούμε και βραχιολάκια. Να ολοκληρώσω. Εγώ δεν μίλησα ούτε για βραχιολάκια, μίλησα ούτε για αποφάσεις. Αυτά τα αποφασίζει η δικαιοσύνη. Εγώ λέω για το ρεπορτάζ που λαμβάνεις και λαμβάνω. Όχι, όμως δεν μπορούν θεσμικοί παράγοντες να ταυτίζονται με κομματικά όργανα. Με κομματικούς οργανισμούς, με κόμματα. Στον Πολάκη, ένα, δύο. Ας τον Πολάκη τώρα. Ο Πολάκης είναι ο τελευταίος. Ας τον τώρα. Λοιπόν, και δεν μπορεί να προείσατε εισαγγελέας διαφθοράς. Ο Πολάκης είναι υπουργός της κυβέρνησης. Δεν μπορεί. Είναι καθήλυν αρμόδιος. Δεν με ενδιαφέρει ο Πολάκης σε μένα. Ακούστε, εγώ την μπάλα ούτε στον Πολάκη θα την πάω. Κάνει κάθετες παρεμβάσεις και απειλεί δικαστές και εισαγγελείς. Είναι μείζον ζήτημα λειτουργίας θεσμών. Εγώ δεν θα πάω την μπάλα ούτε στον Πολάκη ούτε στον Γεωργιάδη. Θέλω να πάω στην ουσία. Μπορεί να υπάρχει εισαγγελέας διαφθοράς όταν ο σύζυγός της, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εμφανίζεται στην υπόθεση. Αυτό σε μένα το παιδί. Και δεν παίρνει, και δεν παίρνει θέση. Και δεν παίρνει θέση η Ένωση Δικαστών Εισαγγελών και παίρνει γιατί τώρα. Γιατί δεν το απευθύνει στην κυβέρνηση αυτό το ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση το ορίζει. Αν υπήρχε. Αν η, κυβέρνηση, δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Μόνο ο Μητσοτάκης, ο Μακαρίτης, είχε πει ότι αν κουνούσα το δαχτυλάκι μου, ο Αντρέας θα ήταν μέσα. Κατά τα λοιπά, δεν διαβάζεις και δεν ακούς τον κύριο Πολάκη. Αλλά δεν θες να ρίξεις την μπάλα στον εξέδρα. Δεν θέλω να ρίξω την μπάλα. Ούτε στον κύριο Πολάκη, ούτε στον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να δω πώς αξιολογεί. Και νομίζω ότι η οργή την οποία βγάζεις αυτή την ώρα πρέπει να διοχετεύεται εναντίον των κυβερνητικών στελεχών που διαχειρίζονται με τόσο λαθασμένο τρόπο αυτή την υπόθεση. Ταυτίζονται με κόμματα είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Δεν ξέρω εγώ. Εγώ μιλάω για θεσμικούς παράγοντες. Τότε τι λες. Για θεσμικούς παράγοντες. Για θεσμικούς παράγοντες. Ποιοι είναι οι θεσμικοί παράγοντες. Ας τους αναζητήσουμε. Ρε Γιάννη, συγγνώμη, τα κάνω. Δεν ξέρω τι περιόρους και αυτοί είναι οι θεσμικοί παράγοντες. Όχι. Εγώ επειδή είμαι ένας φτωχός μεροκαματιάρης, δεν θέλω την υπόλοιπη μου ζωή να την περάσω. Μπαίνω βγαίνοντας. Και το νοήτο. Όχι, βέβαια, πώς θα παγίδει. Κανείς νοών δεν νοήτο. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα εσύ λες ότι ταυτίζονται θεσμικοί παράγοντες όταν με κόμματα. Να το αποζητήσω. Αυτή την ώρα. Είμαι επίσης ένας στοχός άκουσε με Γιώργο. Αυτή την ώρα. Και να, να χαμηλώσω γιατί νομίζω ότι είμαι οργισμένος. Δεν είμαι οργισμένος. Αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα λοιπόν. Γίνεται μία. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τον τόπο. Ναι. Γίνεται ένας καυγάς πολιτικός. Μόνο εσύ την ντροπή αυτή την εντοπίζεις μονοσήμαντα και μονόπλευρα. Όχι, όχι, όχι. Πολιτικός, δεν την βλέπεις σφαιρικά. Δικαστικός καυγάς. Ναι. Πολιτικός, πολιτική εναντίον πολιτικών, δικαστική εναντίον δικαστικών. Για να μιλήσουμε καθαρά. Τι δικαστική εναντίον δικαστικών. Σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάμε ότι δεν υπάρχει και αυτό το πράγμα. Όταν βγαίνει δικαστής και καταφέρεται εναντίον της κυρίας Θάνου, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ την κυρία δεν Θάνου. Δεν είναι δικαστικός η κυρία Θάνου, είναι πολιτικό πρόσωπο. Ναι, ναι, εντάξει, ωραία, αφήστε τα τώρα. Άστο, ρε Γιάννη, τώρα. Πολιτικό πρόσωπο είναι η κυρία Θάνου. Λοιπόν, ακούστε, ζούμε τον παναπόλυτο παραγωγό. Αυτή την ώρα λοιπόν. Γιάννη, όταν λες κάτι, να είσαι ακριβής. Ναι, η κυρία Θάνο, όπως σου λέει, δεν είναι δικαστικός. Ναι, ήταν τελείωσε η καριέρα της. Δεν ήταν μέχρι πέρσι. Η κυρία Θάνο είναι πολιτικό πρόσωπο, να βγαίνει πρόεδρος, διότι διετέλεσε σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Άρα έχει κομματική ταυτότητα πλέον. Δεν μπορεί να βγαίνει όμως δικαστής και να είναι ενεργεία και να κάνει υποδείξεις στον Πρωθυπουργό για το ποιος συνεργάτης. Ψάξε, δηλώσε αυτή. Ρε Γιάννη, συγγνώμη τώρα, μας λες διάφορα ονόματα τα οποία δεν μας λες ποιος είναι. Στον αέρα που δεν έχουν σχέση με αυτή την υπόθεση. Πρόεδρος, μείνε στην ουσία πρόεδρος, της υπόθεσης. Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω στην ουσία η οποία είναι η εξής. Δεν μπορεί για έναν αναξιόπιστο, από ό,τι φαίνεται από την αλληλουχία των γεγονότων, μάρτυρα. Μάλιστα. Έτσι, να γίνεται ένας τέτοιος καυγάς πολιτικός και δικαστικός. Ερώτηση. Εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Δύο λεπτά θα τον ρωτήσω κάτι. Καλά, και εγώ μετά. Δεν είμαι συνέντευξη. Ερώτηση. Για αυτόν τον αναξιόπιστο μάρτυρα, ο οποίος μπήκε σε καθεστώς προστασίας κατά παραβίαση του νόμου, της κείμενης νομοθεσίας. Θα πέσει κανένα κεφάλι. Θα υπάρξει πολιτική παραίτηση. Θα υπάρξει ανάγκη. Συγγνώμη, πολιτικό είναι το ζήτημα. Βεβαίως. Όταν κάποιος καθοδηγεί τον Πρωθυπουργό λάθος να βγαίνει στη Βουλή και να λέει οι ήρωες μάρτυρες και του σερβίρουν τέτοια πολιτική μπαλαφαρία, υπάρχει πολιτική ευθύνη. Τις αποφάσεις. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, τις αποφάσεις για να είναι κανένας προστατευόμενος μάρτυρας ή όχι, για να είναι κατηγορούμενο
υπεύθυνος ή όχι, την παίρνουν οι δικαστές. Εδώ επειδή όμως, λοιπόν εδώ εγώ όμως δεν θεωρώ. Υπάρχουν παρεμβάσεις στη Βουλή και πολιτικές θέσεις. Μα συγγνώμη τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή ποιο παρενέβη. Πέστε μου ένας που παρενέβη και είπε. Ολοκλήρωσε το. Είναι αρμόδιοι οι εισαγγελείς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Συγγνώμη. Επειδή εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα το οποίο είναι λίγο πολύ ρητορικό. Εγώ το έχω απαντημένο στο μυαλό μου. Ο κύριος. Πώς το λένε, ο κύριος Μανιαδάκης ή ο κύριος Ιωάννης Αναστασίου, τρίτος προστατευόμενος μάρτυρας. Πότε είναι αναξιόπιστος? Ρωτάω. Είναι αναξιόπιστος όταν καταθέτει ό,τι καταθέτει? Ήταν αναξιόπιστος όταν έλεγε ότι έβλεπε πενιντάρικα στην τσέπη του Σαλμά και το έκαναν βορρά διάφοροι φιλοκυβερνητικοί τότε και στήριζαν στη μαρτυρία του κυρίου Μανιαδάκη και των άλλων δύο προστατευομένων μαρτύρων, εώ να αναφερθώ με τα ψευδόνυμά τους, της κυρίας Κελέση και του κυρίου Σαράφη, και στήριζαν μια ολόκληρη επιχειρηματολογία για το μεγαλύτερο σκάνδαλο μετά την μεταπολίτευση. Τότε ήταν αξιόπιστος. Και σήμερα είναι αναξιόπιστος που καταγγέλει πίεση. Να σου δώσω απάντηση. Δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Όχι, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Θα ολοκληρώσω. Είναι αναξιόπιστος τώρα που εμφανίστηκε μπροστά στο φως των προβολέων. Τότε ήταν αξιόπιστος. Πολύ απλά. Τότε, άρα συγγνώμη. Γιατί ήξερες εσύ ότι ήταν ο Μανιαδάκης. Εσύ ήξερες ότι ήταν ο Μανιαδάκης. Ήξερες ότι ήταν ο Μανιαδάκης. Μπράβο. Ωραία δικαιοσύνη έχει έχουμε και ωραίο σύστημα έχουμε. Έχει γραφτεί δικονομικό. Το Φεβρουάριο του 10. Μάτια έχω και διαβάζω. Λοιπόν, ωραία, μπράβο. Εγώ δεν το ήξερα λοιπόν. Και δεν ήξερα. Εγώ άκουα ένα μάρτυρα με ένα όνομα που... Και τώρα εδώ δηλαδή διαβάζω, είναι τώρα όμως, διαβάζω, είναι διαβάζω, τώρα που διαβάζω, τώρα που διαβάζω, όχι, πιέσεις, όχι, γι' αυτό είναι τώρα που διαβάζω, όχι, κάνετε λάθος. Τώρα που διαβάζω λοιπόν τις καταθέσεις με το όνομα του προστατευόμενου μάρτυρα και τον ακούω να συνεντευξιάζεται κιόλας, τώρα αντιλαμβάνομαι ως πολίτης. Άρα εσύ τον θεωρείς αξιόπιστο όταν καταγγέλει την αντιπολίτευση και αναξιόπιστο όταν καταγγέλει την κυβέρνηση. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω. Έλεγε τότε ανοησίες ή σήμερα. Τον θεωρώ γενικά αναξιόπιστο. Ρε Γιάννη, δεν μπορείς να καταθέτεις άλλα. Άρα είναι άκυρη η μαρτυρία του. Δεν άκουσα. Άρα είναι άκυρη η μαρτυρία. Αυτό το κρίνει η δικαιοσύνη. Βεβαίως και δεν κάνω λάθος. Α, ωραία. Άρα τότε δεν είναι άκυρη ο κύριος. Από όπου θες να βγάλεις εσύ τώρα. Άρα όχι, όχι, ένα λεπτό. Κατά την άποψή μου, ναι, είναι αναξιόπιστος από πάνω μέχρι κάτω. Ωραία. Άρα αν είναι αναξιόπιστος. Άρα καταραίει το κατηγορητήριο. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος δηλαδή έκανε μεγάλο λάθος όταν μίλησε. Ναι, μαθαίνω ότι άλλο ένα. Η παναχωρία άλλο ένα μαθαίνω. Δεν είναι η παναχωρία ακριβώς. Και να σα πω και κάτι. Θα σου πω τώρα για τον άλλον. Αυτά στα κρίνει η δικαιοσύνη. Εάν εσεί θέλετε να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη και να του δικάσουμε εδώ, πολύ ευχαριστώ. Ωραία, εγώ δεν θα σα πω. Μία παρέμβαση ακόμα. Μία παρέμβαση γιατί ούτε με τον Πολάκη, ούτε με τον Γεωργιάδη, ούτε με κανένα. Έχει σημασία να το πούμε. Ο συγκεκριμένο κύριο. Εγώ δεν ξέρω αν πήγε στους εισαγγελείς ή ήρθαν οι εισαγγελείς αυτών, γιατί ακούω αντικρουόμενα πράγματα. Mm-hmm. Να δεχτούμε όμως, να δούμε κάποια δεδομένα. Ο κύριος Μανιαδάκης εντάσσεται στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων στις 3 Ιανουαρίου του 2018. Mm-hmm. Έχει προηγηθεί τον Νοέμβριο του 2017 η κατάθεση της μάρτυρος Κελέση. Μην είναι πω τώρα, αυτό που έλεγα εγώ, ότι χρηματίστηκε όνομα. Με 50.000 ευρώ. Λοιπόν, ότι χρηματίστηκε ο κύριος Μανιαδάκης. Συμβαίνουν δύο τινά. Ή η κυρία του Λουπάκη θεωρεί ότι η κυρία Κελέση λέει μια ανοησία. Ακριβώς. Άρα λέει ότι ο κύριος Μανιαδάκης είναι αξιόπιστος. Αυτά τα οποία εισφέρει στην εισαγγελική έρευνα είναι αξιόπιστα και άρα ακριβώς χρήζει προστασίας. Και επίσης, εφόσον δεν υπάρχει νεότερη μαρτυρία από ό,τι προκύπτει από την εισαγγελική παραγγελία που έχουν πάρει τώρα οι συνήγοροι του κυρίου Μανιαδάκη και βασίζεται η ποινική δίωξη κατά βάση στη συγκεκριμένη μαρτυρία, είναι έολη η δίωξη η οποία του ασκείται τώρα. Ή έχει υπάρξει ένα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και ενώ υπάρχει εκκρεμούσα μια σοβαρή καταγγελία εναντίον του κυρίου Μανιαδάκη που εγώ δεν είμαι σε θέση να διασταυρώσω αν ο άνθρωπος πήρε ή δεν πήρε λεφτά για τον εαυτό του ή για να τα δώσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά υπάρχει αυτή η καταγγελία στις εισαγγελικές αρχές, εντάσσεται ο κύριος Μανιαδάκης κατά ρητή παράβαση της κείμενης νομοθεσίας για τους προστατευόμενους μάρτυρες στο πρόγραμμα. Συνεπώς, εδώ υπάρχει μια βασική ανακολουθία. Δεν είναι δακτύλιος η υπόθεση Νοβάρτης. Δεν είναι τη μία κυκλοφορούν τα μονά και την άλλη κυκλοφορούν τα ζυγά. Δεν είναι τη μία είναι αξιόπιστος ο μάρτυρας Ιωάννης Αναστασίου και την άλλη ο κατά κόσμον κύριος Μανιαδάκης είναι αναξιόπιστος. Δεν είναι τη μία είναι λαμόγιο ο κύριος Μανιαδάκης, είναι Χριστοφοράκος νούμερο 2 και την άλλη φορά ήταν χρήσιμος και μας έλεγε πράγματα τα οποία μας βοηθούσαν να καταλάβουμε το μηχανισμό ανατιμήσεων του συστήματος. Εγώ έχω. Εδώ ήμασταν και τα συζητάγαμε. Έχω μια πολύ σταθερή άποψη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Οι καταθέσεις αυτές,
όπως ήταν αυτές οι καταθέσεις, δεν ξέρω, μπορεί να άνοιγαν, ας πούμε, ένα παράθυρο για έρευνα, αλλά είχαν μηδενική αποδεικτική ισχύ. Αυτά τα λένε δικηγόροι. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαβάσει και 10 παραπάνω καταθέσεις στη ζωή τους από μένα, λένε ότι αυτά, τα λένε όπως τα λένε μέρα. Οι συγκεκριμένοι μέρα, μάρτυρες, δε. Αποδεικτική ισχύ δεν έχουν. Αν από την έρευνα της κυρίας του Λουπάκη, όλον αυτό το χρόνο, από το Φεβρουάριο του 2018 μέχρι σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά που μιλάμε, έχει προκύψει κάτι, εγώ δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι μερίδα του τύπου, ειδικά από τον Ιούλιο και μετά, βδομάδα τη βδομάδα, μήνα το μήνα, να μας προαναγγέλει ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Νοβάρτης. Τι διάβασα ότι έρχονται ονόματα. Τι βρήκαν τρία πολιτικά πρόσωπα. Τι βρήκαν τέσσερα πολιτικά ωφέλη. Πρόσωπα. Τι πρώην πρωθυπουργό. Τι πρώην υπουργούς. Τι πρώην κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες. Πέρασαν έξι μήνες εν μέσω σκανδαλολογίας. Εν μέσω διαρροών ότι συνυπολογίζεται την παράθυρα. Γιώργο, μου βιάζεσαι. Όχι. Έχουν περάσει μόλις δύο χρόνια. Η Siemens. Εκδικάζεται εδώ, ερευνάτε εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Βρε και τι εξοδικαστικό συμβασμό κάναμε. Ναι. Και τι λεφτά θα μας έδιναν, δεν μας έδωσαν. Ναι. Ακόμα στα δικαστήρια. Ωραία. Ο ένας μάρτυρας στην Κοπανάγη, ο άλλος πάει περίπατο. Άρα τι γίνεται με την έρευνα της κυρίας του Λουπάκη. Μα αυτά, γι' αυτά δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Γιατί να βγάλει για την κανονική εισαγγελική διαδικασία. Σε ποια άλλη χώρα, Γιώργο μου. Γιάννη, σου λέει κάτι πολύ σημαντικό. Άκουσε το και απάντησε το. Σε ποια άλλη χώρα. Έχουμε υποθέσεις να βρίσκονται στα δικαστήρια για 10 ναι. και σου παραπάνω χρόνια. Σου λέει κάτι σημαντικό και δεν σε αφήνει ο Ίστρος να το ακούσεις. Εφόσον είναι κανονική και κανονιστική διαδικασία που ακολουθείτε στην υπόθεση της Siemens, γιατί να βγάλουν ανακοίνωση οι δικαστές και δεν ακολουθεί το γράμμα του νόμου, κύριε Τουλουπάκη. Βέβαια. Παρά τι να σχολιάσει. Θα κάνω πολύ είναι πρωινάδικο, τι είναι πανελήφθη. Δηλαδή, μετά από 10 χρόνια θα μάθουμε τι έγινε για την Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων. Όχι, Γιάννη μου, συγγνώμη. Έχει μπερδέψει υφίστανται μία επίθεση. Και οι δικαστές υφίστανται μία επίθεση από τον κύριο Πολάκη. Λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όχι, όχι. Θα τα ακούσεις τώρα. Δεν θες να ακούς το όνομα. Κανένας δεν θέλει ρε γαμώτο να ακούει το όνομα του κύριου Πολάκη. Γιατί σας συμφέρει αυτή την ώρα να πάει η μπάλα στην εξέδρα. Στην ουσία θέλουμε να μείνει η μπάλα. Μα θέλουν. Είναι αμυγό ζήτημα ουσία. Καθυστερήθηκε. Είναι αμυγό ζήτημα ουσία το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η συζήτηση. Παραδέχονται όλοι. Και είναι και θέμα λειτουργία θεσμών. Αργή και θέμα διάκριση εξουσία. Πάρα πολύ αργή. Πάρα πολύ αργή. Ο κύριο Πολάκη θα γούσταρα πολύ να το πέτσει πολύ πεζοδρομιακά. Θα γούσταρα να βγει η Ένωση Εισαγγελέων Δικαστών και να πει ρε εσείς, εδώ πέρα πάμε όλοι να πάμε στον κρεμό. Κάντε κάτι να μην αργεί η δικαιοσύνη. Φέρτε κόσμο. Βελτιώστε το νομικό οπλοστάσιο. Κάντε. Αυτά δεν τα ακούω. Δεν τα ακούω. Αυτό με προβληματίζει ως πολίτη. Ένα λεπτό. Δεν βλέπεις όμως. Και εδώ είμαι οργισμένος. Δεν βλέπεις όμως και κυβερνητικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση που επισημαίνεις, παρά μόνο παρεμβάσεις στον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη, όπως αυτή του κυρίου Πολάκη. Εγώ, μου η οποία πείτε, είναι συνεχής, πείτε, είναι αδιάλειπτη, είναι προκλητική και δεν τον μαζεύει και κανείς. Εάν μου πεις ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή ο Πρωθυπουργός ή κάποιος άλλος της κυβέρνησης έκανε παρέμβαση και είναι αυτή, εγώ πρώτος θα έρθω εδώ και θα να σου πω μια παρέμβαση. Άλλο σου λέω, όχι, μια παρέμβαση. Σου λέω κάτι. Μια παρέμβαση. Άλλο σου μια λέω. Παρέμβαση. Σου λέω ότι όταν δεν βγαίνει... άκουσα παρέμβαση Υπουργού Αρμοδίου ενώ της Δικαιοσύνης ή του Πρωθυπουργού να ζητούν ή να ενισχύουν το δικαστικό σώμα με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί ταχύτερη η απονομή της δικαιοσύνης για να μπορέσω μετά στη συνέχεια να ψέξω τους δικαστές για το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούν. Πολύ απλά πράγματα. Λινά, συγγνώμη, όταν βγαίνει υπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος δεν είναι καθήλυνα αρμόδιος για τη δικαιοσύνη, αλλά έχει αρμοδιότητα για τα ζητήματα για της υγείας. Όταν βγαίνει λοιπόν αρμόδιος υπουργός και ονοματίζει 5 δικαστικούς λειτουργούς και λέει η Κλήτου χειρίζεται την τάδε υπόθεση και δεν έχει ασκήσει δίωξη στα Λαμόγια. Τι κάνει, λέει στην κοινή γνώμη, ο τάδε δικαστικός λειτουργός είναι διαπλεκόμενος και δεν κάνει καλά τη δουλειά του και προστατεύει Λαμόγια. Άσχετο τώρα αν θα ασκηθεί ή όχι δίωξη στους συγκεκριμένους ανθρώπους, αυτό είναι, δεν είναι κομμάτι του κυρίου Πολάκη να το κρίνει, είναι αμυγός ζήτημα της δικαιοσύνης. Τέλος πάντων, εδώ λοιπόν, πολλοί έχουν ξεχάσει ποιος είναι ο ρόλος τους και ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων τους και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κακό για τη λειτουργία των θεσμών. Πάμε να προχωρήσουμε γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα. Να κατευνάσει τις αντιδράσεις γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών
στη χώρα μας, επιχείρησε με συνέντευξή του Ζόραν Ζάεφ με αναφορές στην ελληνική Μακεδονία, τη σκοπιανή γλώσσα που ανήκει στις σλαβικές όπως παραδέχτηκε και στο θέμα της ηθαγένειας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία, αφού εγκριθεί, είναι μη αναστρέψιμη. Το Μέγαρο Μαξίμου, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα αποσπάσματα της συνέντευξής του, σχολίασε ότι γκρέμισε την επιχειρηματολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Την ώρα όμως που το Σκοπιανό κανάλι αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση παρήγγειλε 240.000 διαβατήρια που αναγράφουν κανονικά δημοκρατία της Μακεδονίας. Ενώ στις 15 του μήνα ξεκινάει η τελική φάση για τη συνταγματική αναθεώρηση, άρα και την αλλαγή του ονόματος. Στην ύπαρξη μεταβατικής περίοδου απέδωσαν το γεγονός οι αρχές της γειτονικής χώρας. Μη αναστρέψιμη χαρακτηρίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών τη Συμφωνία των Πρεσπών ο Ζόραν Ζάεφ. Όπως λέει, θέλει να κερδίσει μια ειλικρινή φιλία με την Ελλάδα μέσω μια συμφωνία που δεν μπορεί όμως να αλλάξει. Η διαδικασία στις χώρες μας είναι μη αναστρέψιμη. Δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να αλλάξει τη συμφωνία. Η χώρα μου άλλαξε το Σύνταγμα γιατί πιστεύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες μας και για όλη την περιοχή και για να στείλουμε μήνυμα στην Ευρώπη για Ευρωπαϊκά Βαλκάνια. Και πράγματι, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να είναι χώρα ηγέτη στα Βαλκάνια. Ο Ζάεφ επιπλέον επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα και τις αντιδράσεις με αναφορές στη γλώσσα, την ηθαγένεια και την ελληνική Μακεδονία. Αναγνωρίζουμε με κάθε λειτουργικό τρόπο ότι η ελληνική Μακεδονία είναι απολύτως διαχωρισμένη από τη χώρα μας, υποστηρίζουμε πλήρως τα υφιστάμενα σύνορα και αναγνωρίζουμε την ξεχωριστή της κληρονομιά, την ξεχωριστή ελληνική ιστορία της περιοχής. Η τροπολογία για την υπηκότητα δεν αφήνει καμία αμφιβολία για παρερμηνίες. Η ηθαγένεια θα αναφέρεται ως μακεδονική πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ενώ για το ζήτημα της γλώσσας υπάρχει σχετική απόφαση του ΟΗΕ του 1977, με την οποία διευκρινίζεται ότι ανήκει στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών. Με τη σημερινή του συνέντευξη, ο Ζάεφ σκορπά στους 5 ανέμους το σύνολο της επιχειρηματολογίας του κυρίου Μητσοτάκη εναντίον της συμφωνίας, επισημαίνει το Μέγαρο Μαξίμου. Το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρεται στο περιεχόμενο της συνέντευξης, επισημένοντας ότι ο Ζάεφ αναφέρει: «Ηθαγένεια σημαίνει υπηκότητα. Ιδιαίτερα δε μετά τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, γίνεται και ρητό ότι η ηθαγένεια δεν προκαταβάλει τον εθνοτικό προσδιορισμό των πολιτών της γείτονος και επομένως εθνότητα και ηθαγένεια διαχωρίζονται πλήρως χωρίς να παραμένει κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Για το θέμα της γλώσσας, φυσικά ανήκει στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών. Αναγνωρίζουμε την ξεχωριστή κληρονομιά, την ξεχωριστή αρχαία ελληνική ιστορία της περιοχής. Τώρα που ο ίδιος ο Ζόραν Ζάεφ καταρρύπτει πλήρως τις ψευδοερμηνίες της ακροδεξιάς ομάδας της Νέας Δημοκρατίας περί εθνότητας, γλώσσας και παράδοσης, τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, πίσω από ποιο νέο αστείο επιχείρημα θα κρυφτεί για να ικανοποιήσει τους ακροδεξιούς καθοδηγητές του? Παρά τη διαδικασία συνταγματικών αλλαγών όμως, στη γειτονική χώρα το Σκοπιανό κανάλι ΑΛΦΑ TV μετέδωσε την είδηση ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην αγορά 240.000 διαβατηρίων, στα οποία αναφέρεται στο εξώφυλλο η ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, αν και στις 15 του μήνα θα γίνει τελική ψηφοφορία για τις αλλαγές που θα οδηγήσουν σε αλλαγή του ονόματος, άρα και των εγγράφων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα διαβατήρια βρίσκονται εν αναμονή στο τελωνείο και εκφράζονται τα ερωτήματα: γιατί αγοράζονται έντυπα υπό αυτή τη μορφή, αφού το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη αρκετά και δεν υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοσή τους? Και γιατί ξοδεύει χρήματα του προϋπολογισμού, αφού σε 10 μέρες αναμένεται να περάσουν οι συνταγματικές αλλαγές? Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στα Σκόπια ήταν πως ακόμη και αν οι συνταγματικές αλλαγές ψηφιστούν, απαιτείται μια χρονική μεταβατική περίοδος για την αλλαγή των διαδικασιών και τις νομικές αλλαγές, καθώς και για την έναρξη ισχύως των τροπολογιών. Η κινητικότητα γύρω από το Σκοπιανό εντείνεται, καθώς η ώρα 0 για τη συμφωνία πλησιάζει, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στα Σκόπια να εισέρχεται στην τελική της φάση την ερχόμενη Τετάρτη, κάτι που φέρνει πιο κοντά τη στιγμή που η συμφωνία θα έρθει στην Ελληνική Βουλή προς έγκριση. Την ίδια ώρα στην Αθήνα θα αφηχθεί η Άγγελα Μέρκελ την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, με την εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο των παρασκηνιακών συζητήσεων για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Για λέγε Γιάννη, τώρα τι εξελίξεις αναμένουμε? Αναμένουμε να... Γιατί βλέπω την κυβέρνηση να υιοθετεί τη ρητορική Ζάεφ προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του στο εσωτερικό πεδίο. Όχι, απλά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι αυτό που έλεγε από την πρώτη στιγμή. Απλά τώρα έρχεται και η ίδια η ομολογία του κύριου Ζάεφ ότι άλλο υπηκότητα, άλλο εθνικότητα. Εδώ δεν έχουμε εθνικότητα. Έχουμε μια υπηκότητα, η ηθαγένεια είναι η υπηκότητα την οποία θα αναγράφει. Όλα καλώς καμωμένα. Σε αυτό το πράγμα. Αλλά 240 μεταβατικά. Τα 240 λοιπόν, όπως διευκρίνησε. Βαφτίστηκαν μεταβατικά, αλλά Μακεδονία γράφουν. Το ρεπορτάζ λέει λοιπόν ότι ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Σκοπίων ότι τα 240.000 αυτά έγγραφα είναι οι αιτήσεις για να πάρουν διαβατήριο και όχι τα διαβατήρια.
Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Το ρεπορτάζ λοιπόν συμπληρώνεται με αυτό. Ναι, πάντως, άλλο... αυτό το οποίο δίνει το ρεπορτάζ είναι εικόνα διαβατηρίου. Όχι, δεν είναι ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι η παραγγελία είναι ένα ιδιωτικό επειδή κανάλι. Διαβάσαμε το ίδιο είναι ρεπορτάζ, ένα, έτσι. Ναι, είναι ένα ιδιωτικό κανάλι το οποίο... Γιατί εγώ δεν ξέρω σκοπιανά για να ωραία, μπορώ να παρακολουθήσω. Είναι ένα ιδιωτικό κανάλι το οποίο διευκρίνησε απόψε το απόγευμα η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται για διαβατήρια, αλλά πρόκειται για τις αιτήσεις για την χορήγηση, τα έγγραφα για τη χορήγηση των διαβατηρίων. Okay. Άλλο το διαβατήριο και το τι θα γράφει και άλλο το τι γράφει η αίτηση. Αυτά τα 240.000 διαβατήρια τα οποία έχουν, εν πάση περιπτώσει... μαζευτεί και κατατέθηκαν οι αιτήσεις και θα κατατεθούν τώρα οι αιτήσεις. Ναι, τι θα αναγράφουν. Βόρεια Μακεδονία. Αυτό εάν προσέξετε. Εάν θα περάσει συνταγματική τελευταία. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα περάσει συνταγματικές, θα περάσουν συνταγματικές αλλαγές και θα κυρωθεί και η συμφωνία από την Ελλάδα. Τι θα πάμε, τι γίνεται σε αυτό το πεδίο. Σε αυτό λοιπόν η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι εφικτό να βρει τους 151 ψήφους πλάς και να περάσει συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο και αυτό από ό,τι μας έχει προειδεάσει η ίδια κυβέρνηση, μετά τις 18 θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει, 18 Ιανουαρίου, εάν δηλαδή θα εισάγει προσκύρωση τη συμφωνία που θα έρθει με τη μορφή που έρχονται όλα τα νομοσχέδια, επιτροπές κτλ. Μια διαδικασία η οποία μπορεί να τραβήξει και 2 και 3 μήνες. Έτσι, πολύ απλά. Τώρα, θεωρώ ότι δεν θα φέρει σε μια διαδικασία κύρωσης εάν δεν έχει τουλάχιστον εξασφαλίσει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον αριθμό, την πλειοψηφία που θα εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Θεωρητικά, αν παρακολουθήσουμε τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών, την έχουν εξασφαλίσει. Πρακτικά, το πολιτικό ζήτημα το οποίο... Αυτό θα κριθεί, νομίζω, μετά την κύρωση, μετά τις 18 όντως, εάν αποφασίσει η κυβέρνηση να φέρει τη συμφωνία ή όχι. Ναι. Πάντως, το δεύτερο θέμα, το πολιτικό που προκύπτει, είναι τι θα γίνει με τη στάση Καμένου, αν θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση, τι θα γίνει με αυτό που ακούγεται ότι θα συνεχίσουν, και είπε και ο κ. Τζανακόπουλος, ότι θα συνεχίσουν με ψήφο ανοχής. Με τον... Αυτό ακριβώς. Τι αλλαγές θα γίνουν στο οικοδόμημα και στην αρχιτεκτονική του κυβερνητικού οικοδομήματος. Με απλά λόγια, χωρίς να θέλω να θίξω ούτε τον κύριο Καμένο, ούτε αυτά. Δεν μπορεί να προκαλέσει ο κ. Καμένος πολιτικές εξελίξεις. Και βέβαια, εγώ έγραψα ένα άρθρο πριν από 20 μέρες και το βλέπω σήμερα ότι αρθρογραφούν κι άλλοι πάνω στην ίδια βάση. Ότι θα πρέπει να ξαναδιαβαστεί το Σύνταγμα και ιδίως από τους πολιτικολογούντες και τους πολιτικούς και τα κόμματα. Τι συμβαίνει σε περίπτωση πρότασης μομφής, σε περίπτωση που η κυβέρνηση θελήσει να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη. Να ξαναδιαβάσουν όλοι. Και... Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούν να παραχθούν πολιτικές εξελίξεις. Μόνο στην περίπτωση που ο Πρωθυπουργός πάει στη Βουλή και πει ότι ξέρετε κάτι, μου φύγει ο Καμένος, τάσπασα με τον Καμένο, ζητώ ψήφο εμπιστοσύνης. Αλλά και πάλι εκεί, προσέξτε, να δείτε δηλαδή καμιά φορά, γιατί καλό είναι να θεωρούμε τους αριθμούς. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, θεωρητικά, δεν απαιτούνται 151 ψήφοι. Μα επί των παρόντων η πλειοψηφία. Ναι. Όχι μόνο. Τι εννοείς? Όχι μόνο. Μπορεί και με 120 ψήφους. Αυτό είναι η έννοια της μειοψηφίας. Έτσι. Να πάρει 120 ψήφους, αλλά με την προϋπόθεση να μην συμπληρώσει, να μην συμπληρώσουν αυτοί που τάσσονται κατά της... Παραπάνω από 120. Παραπάνω από 120. Ναι. Άρα λοιπόν, αν ξαναδιαβάσουμε αριθμούς και αν ξαναδούμε τι προβλέπει το Σύνταγμα... Εντάξει, μην πάμε σε αυτά τα ακραία σενάρια, δεν θα υπάρξει. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχουν, τα κουκιά είναι μετρημένα. Ναι. Ή πάει ο Πρωθυπουργός και λέει βαδίζω ως κυβέρνηση... με ψήφο ανοχής μέχρι το τέλος της τετραετίας. Δεν υπάρχει ψήφος ανοχής στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει ψήφος ανοχής στο Σύνταγμα. Υπάρχει Το λέμε εμείς. Μπράβο. Μπορεί να πέσει αλλιώς. Αν δεν ξέρετε ένα άλλο τρόπο λοιπόν, να πέσει, ας το πούμε. Για να ακούσουμε και τον Γιώργο. Τέλος πάντων. Για να το συνοψίσουμε γρήγορα. Εγώ νομίζω ότι και οι 151 υπάρχουν από τη στιγμή που το ποτάμι φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να υπερψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν μαρτυρεί κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι θα έχουμε τελειώσει σχετικά σύντομα. Και θα έχουμε τελειώσει σχετικά σύντομα ήδη αρχής γενομένης από τα Σκόπια, όπου αν αποχωρήσει η αντιπολίτευση του ΒΜΡΟ από τη Βουλή, μπορεί η διαδικασία να τελειώσει ακόμα και 10-11 Γενάρη, να μην φτάσουμε στις 15. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση, η οποία σημειωτέων στο παρασκήνιο αρνείται ότι υπάρχει μια επιστολή του κυρίου Στόλτενμπεργκ να τελειώνουν όλες οι διαδικασίες μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η επιστολή υπάρχει.
απλά για λόγους τάκτ δεν δημοσιοποιείται. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, maximum τις αρχές Φεβρουαρίου, θα έρθει κλείσει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή και λίγες μέρες μετά θα έρθει και το πρωτόκολλο ένταξης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Ούτως ή άλλως, εφόσον περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, είναι ουσιαστικά μέλη του ΝΑΤΟ, εφόσον έχει κυρωθεί η νομιμοποιητική βάση ένταξής τους. Αν υπάρχει ένα ερώτημα για το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία στο ζήτημα της, του πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ, εννοείται ότι θα πει όχι. Mm-hmm. Όπως θα πει όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών, είναι αδύνατο να λες όχι στην νομιμοποιητική βάση εισόδου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ και μετά να λες ναι παρόν στο πρωτόκολλο ένταξης. Και αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι η κυβέρνηση με μια συνταγματική ακροβασία θα πάει στη λογική της κυβέρνησης ανοχής για λιγότερους ή περισσότερους μήνες, μέχρι το Μάιο ή μέχρι τον Οκτώβριο, όπως το περιέγραψε και ο Γιάννης, διαλέγοντας, εφόσον ο κύριος Καμένος αδυνατεί ή δεν επιθυμεί και ο ίδιος, ένας συγκερασμός και των δύο είναι να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις, πότε είναι ο πιο πρόσφορος χρόνος για να προκυρήσει. Ναι, ναι, κατά βάση δεν μπορεί. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Κατά βάση δεν μπορεί. Ποιος είναι ο πιο πρόσφορος χρόνος κατά την ίδια να προκηρύξει εκλογές. Στο μυαλό μου έχω αρχίσει να μην αποκλείω και τον Οκτώβριο, αλλά αυτό μένει να το δούμε τώρα, γιατί εντάξει, πολλά σενάρια γίνονται. Αφήστε να μην κάνουμε λίγο περισσότερο. Και πάντα υπάρχει ο ευνηδιασμός. Καλά, πάντα είναι στη διακριτική ευγένεια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Δεν τίθεται ζήτημα. Τι ευνηδιασμός τώρα. Σας ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως προεκλογική χρονιά διανύουμε, οπότε ο ευνηδιασμός. Ο ευνηδιασμός θα ήταν το 18 ή το 17, ξέρω. Λοιπόν. Τώρα το 19. Όχι, γιατί θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα, ότι παραδείγματος χάρη, έτσι για να ρίξω μια βόμβα κλείνοντας, ότι θεωρείται δεδομένο ότι θα πάμε σε ευρωεκλογές με ψήφο, με σταυρό προτίμησης στους συμμετέχοντες υποψηφίους. Θα δούμε. Α, εντάξει. Θα δούμε. Είναι μια άλλη τάξη θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην κατάψυξη έχει μπει όλη η χώρα με τη σοφία να πλήττει πόλεις και χωριά των νομών, κυρίως της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδος. Οι χαμηλές θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, ισχυρή άνεμη αλλά και συνεχείς χιονοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε παγοδρόμια λόγω του επικίνδυνου παγετού, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Και οι αρμόδιες αρχές είναι σε επιφυλακή, περιμένοντας τη νέα επιδείνωση των καιρικών φαινομένων παρά τη σημερινή μήνυ εξασθένηση που υπήρχε έως το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, είδαν χιόνι ακόμη και μέσα στο κέντρο της πόλης, δίπλα στη θάλασσα. Ενώ και στην Αττική, εκτός από την Πάρνηθα, ισχυρή χιονόπτωση εκδηλώθηκε και στις Αφίδνες. Κάποιοι, βέβαια, είδαν αυτή την επέλαση του χιονιά από τη θετική της πλευρά και επέλεξαν να το διασκεδάσουν. Η επέλαση της Σοφίας πάγωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και οι σφοδρές χιονοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια της χώρας είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τα τελευταία 24 ώρα. Η κακοκαιρία παρουσίασε μεν μια προσωρινή ύφεση, όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, που όμως έχουν ήδη προειδοποιήσει για το μεγάλο κύμα έντονων καιρικών φαινομένων σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Χωριά χάθηκαν κάτω από το χιόνι, δρόμοι έγιναν παγοδρόμια και ο κόσμος έβαλε ακόμα και χιονοπέδιλα μέσα στις πόλεις. Ρωτήθηκα τι θα ήταν πιο γρήγορο, να βάλω αλυσίδες στο αυτοκίνητο ή να βάλω. Και πήρε τα σκι και ήρθε στο πλατεία, έτσι. Κλεισμένα είναι, περνάνε τα γκρέιτ. Ένα μέτρο χιόνι έχουμε. Στα χωριά της Θειότιδας, αν και οι κάτοικοι ξέρουν από χιόνι, κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους. Είναι δύσκολα τα πράγματα όμως. Έχει ρίξει μισό μέτρο χιόνι σήμερα. Το προηγούμενο ήταν περίπου στους 60 πόντους. Έχει πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Με φτιάρια και γκρέιντερ προσπαθούσαν όλο το βράδυ να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους από το χιόνι, προκειμένου να μην μετατραπούν σε παγόβουνα. Από εδώ και πάνω χρειάζονται οι οδηγοί αλυσίδες. Μέχρι εδώ είναι ανοιχτός ο δρόμος και πάνω ανοιχτός είναι, απλά σε κάποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες. Στη Θεσσαλονίκη το έστρωσε ακόμα και δίπλα στη θάλασσα, στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Για δεύτερο 24ωρο ο Χορτιάτης παραμένει στην κατάψυξη, ενώ στην Κοζάνη το θερμόμετρο κόλλησε στους μείον 5 και στους δρόμους χρειάστηκαν ακόμα και μπουλντόζες για να τραβήξουν αμάξια από το χιόνι. Τις βραδινές ώρες η χιονόπτωση στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία είχε μεγάλη ένταση και διάρκεια και σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το δυνατό αέρα δημιουργήθηκε επικίνδυνος παγετός. Πάντως, η πολιτική προστασία είναι σε επιφυλακή και τα εκχιονιστικά μηχανήματα παραμένουν σε διαρκή κίνηση, καθαρίζοντας τον δρόμο και ρίχνοντας αλάτι. Οι οδηγίες προς τους συμπολίτες μας να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με τα ιδιωτικά μέσα. Είναι προτιμότερο να παίρνουμε τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας και βέβαια, αν δεν πρέπει να μετακινηθούμε, καλό είναι να το αποφεύγουμε. Στην Αττική, χιόνι είδαν και στους οικισμούς των Αφιδνών. Εκτός από την Πάρνηθα, με το θερμόμετρο να δείχνει στους 0 βαθμούς Κελσίου,
ενώ και στην Κέρκυρα μετά από πολλές δεκαετίες αποκλείστηκαν δρόμοι μέσα στην πόλη λόγω της οδρής χιονόπτωσης. Στη Φλόρινα ο υδράργυρος έφτασε και στους μείον 7 βαθμούς Κελσίου, με το χιόνι να φτάνει μέσα στην πόλη τα 35 εκατοστά και να χρειάζονται κατά μήκος όλου του επαρχιακού και εθνικού δικτύου αλυσίδες για τα οχήματα. Στα Λευκά ντύθηκαν και η Λάρισα, η Ορεινή Κορινθία, η Ορεινή Εύβοια και ο Βόλος. Εξαιτίας της κακοκαιρίας έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί του νομού Μαγνησίας, όπως το Πύλιο και η Πορταριά. Χωρίς ρεύμα όμως παρέμειναν και χωριά στη Βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα, που σταδιακά αποκαθίστανται, ενώ η πυκνή χιονόπτωση συνεχίζεται αμύωτη, όπως και οι προσπάθειες των αρμόδιων αρχών για να μείνουν οι κεντρικές οδοί ανοιχτές. Και στο κέντρο της Λαμίας χιόνισε για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Στα Τρίκαλα οι αλυσίδες είναι απαραίτητες και στην Καρδίτσα πάγωσε η λίμνη πλαστήρα, συνθέτοντας έτσι ένα μαγικό χειμωνιάτικο σκηνικό. Κάποιοι μάλιστα φαίνεται να εκμεταλλεύτηκαν θετικά την επέλαση του χιονιά και το διασκέδασαν. Θέλαμε να πάμε στην Ελλάδα. Στα Ορεινά, ναι. Ωραία, σας αρέσουν, έχετε ξανάρθει. Μια χαρά. Δεν έχουμε ξανάρθει, όχι. Πρώτη φορά είναι και αν καταφέρουμε. Συνεχίζονται να ισχύουν απαγορευτικά σε εθνικές και κεντρικές οδούς, ενώ στους δήμους υπάρχουν ειδικοί θερμενόμενοι χώροι, καθώς αυτό το κύμα χιονόπτωση και κακοκαιρίας αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Έντονα λοιπόν τα καιρικά φαινόμενα και όσοι οδηγούν ας προσέχουν στο δρόμο και ας είναι έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν το χιονιά. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια εκπομπή παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.